Εξορισμένο στην Πάτμο, μέσα σε ένα σπήλαιο που υπάρχει και σήμερα και ονομάζεται Ιερό Σπήλαιο ή Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Του την αποκάλυψε ο Θεός και αυτός την κατέγραψε με τη βοήθεια του μαθητή του Πρόχορου. Η παράδοση υποστηρίζει ότι ο βράχος του σπηλαίου μέσα στον οποίο ο Θεός αποκάλυψε στον Ιωάννη τα μέλλοντα σκίστηκε δημιουργώντας μία μεγάλη ρογμή. Η ρογμή αυτή καταλήγει σε τρεις νέες ρογμές που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και μέσα από αυτές ακούγονταν η φωνή του Θεού η οποία υπαγόρευε στον Ιωάννη την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Πρώτον, 7 σφραγίδες. Δεύτερον, 7 σάλπιγγες. Και τρίτον, 7 φιάλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 7 φιάλες. Η 7η σάλπιγγα λοιπόν καλεί τους 7 αγγέλους και τις 7 φιάλες της οργής του Θεού. Η κλίση των κρίσεων των 7 φιαλών δηλαδή γίνεται με την 7η σάλπιγγα. Η πρώτη φιάλη προκαλεί επώδυνες πληγές που ξεσπούν στην ανθρωπότητα. Η δεύτερη φιάλη έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο κάθε ζωντανού οργανισμού στη θάλασσα. Η τρίτη φιάλη μετατρέπει τα ποτάμια σε αίμα. Η τέταρτη από τις 7 φιάλες έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμότητας του ήλιου ώστε να προκαλεί μεγάλο πόνο. Η πέμπτη φιάλη προκαλεί μεγάλο σκοτάδι και εντατικοποιεί τις πληγές της πρώτης φιάλης. Η έκτη φιάλη έχει ως αποτέλεσμα να στερέψει ο Εφράτης ποταμός και οι στρατιές του Αντίχριστου να συγκεντρωθούν για να δώσουν τη μάχη του Αρμαγεδόν. Η έβδομη φιάλη έχει ως αποτέλεσμα ένα καταστροφικό σεισμό που ακολουθείται από γιγάντιο χαλάζι. Ας προσπαθήσουμε να δούμε ξεχωριστά την κάθε φιάλη κάπως πιο αναλυτικά. Πρώτη φιάλη. Αδειάζοντας ο πρώτος άγγελος τη φιάλη στη γη, έγινε έλκος κακό και πονηρό στους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα αυτού. Αυτοί λοιπόν που θα δεχτούν το χάραγμα του Αντίχριστου θα έχουν σαν πρώτη τιμωρία μεγάλα κακά μέσα τους. Αυτό ίσως δεν αναφέρεται μόνο σε μεταθανάτιο βασανισμό, αλλά και σε επίγειο βασανισμό. Αιώνιο βασανισμό, λέει ο Ιωάννης, θα έχουν όσοι προσκυνούν το θηρίο Αντίχριστο. Αν κάνουμε την υπόθεση ότι το χάραγμα αναφέρεται στη μελλοντική χρήση των ηλεκτρονικών υποδόρια εμφυτευμένων ταυτοτήτων, τότε το έλκος ίσως αναφέρεται κατά πάσα πιθανότητα στις παρενέργειες θεμητές και μη των ταυτοτήτων αυτών στους φορείς τους. Δεύτερη φιάλη. Με τη δεύτερη φιάλη που χύθηκε στη θάλασσα πέθαναν όλα τα ζώσα μέσα σε αυτήν και έγινε κόκκινη σαν αίμα. Ξεκάθαρη εδώ είναι η καταστροφή των θαλασσίων ζωντανών οργανισμών από τη δεύτερη φιάλη. Χάρη στην αλόγιστη αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων και άλλων χημικών ρήπων στις θάλασσες. Μόνο αν αναλογιστεί κανείς τις πυρηνικές δοκιμές που έγιναν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου στον Ειρηνικό, θα καταλάβει πολύ καλά τι υπονοεί η παραπάνω φιάλη. Επίσης, εμείς οι άνθρωποι πετάμε τα απόβλητα στη θάλασσα επειδή βουλιάζουν και δεν φαίνονται. Λες και αν σκεπάζαμε τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι μας με ένα χαλί για να μην φαίνονται, αυτά δεν θα βρωμούσαν. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ακατάπαυστη αλία. Ο Ζακ Κουστό είχε πει ότι μέχρι το 2030 η Μεσόγειος θα είναι μια νεκρή θάλασσα. Αυτό το ξέρουν καλύτερα οι ψαράδες μας. Περιοχές που πριν μία δεκαετία είχαν πολύ ψάρι, σήμερα δεν έχουν τίποτα, ούτε αχινούς. Τρίτη φιάλη. Όταν άδειασε ο τρίτος άγγελος τη φιάλη τους ποταμούς και στις πηγές, έγιναν όλα σαν το αίμα. Και ακούστηκε ο άγγελος να λέει ότι δικαίως πίνουν αυτοί αίμα, οι άνθρωποι δηλαδή, εφόσον έχησαν πρώτοι αυτή το αίμα των Αγίων και των Προφητών. Τώρα αυτό το αίμα τους δίνεται πίσω. Ίδια λοιπόν με την παραπάνω καταστροφή των θαλασσών θα υπάρχει και καταστροφή των ποταμών και των λιμνών.
Ήδη ξέρουμε ότι ο Δούναβης έχει τα κακά και μαύρα χάλια του. Ένας ποταμός δηλαδή που διασχίζει σχεδόν όλη την Ευρώπη και δίνει ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Όλα σχεδόν τα κράτη από τα οποία διέρχεται ο ποταμός ρίχνουν μέσα του όλα τα απόβλητά τους. Όταν πρόκειται περί οικονομικής εκμετάλλευσης από ένα κράτος, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, αν όχι τελευταία. Τέταρτη φιάλη. Αδειάζοντας ο άγγελος την τέταρτη φιάλη στον ήλιο, του έδωσε τη δύναμη να καίει τους ανθρώπους και κάηκαν πολλοί άνθρωποι που βλασφήμισαν το όνομα του Θεού και δεν μετανόησαν. Η παραπάνω φιάλη μπορεί να σημαίνει μια περίοδο καύσωνα ή και ξηρασίας, αλλά μπορεί και να παρουσιάζει κάτι το οποίο ίσως να ισχύει και στις μέρες μας. Μιλάμε για την τρύπα του Όζοντος που λέγεται ότι θα δημιουργήσει στη Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια πάνω από 10 εκατομμύρια μελανόματα. Όσον αφορά τις βλασφημίες, καθημερινά στην κοινωνία πολλοίς κόσμος βλαστημάει. Για το παραμικρό οι άνθρωποι βλασφημούν το όνομα του Θεού, του Χριστού και των Αγίων. Νομίζουν πως βλασφημώντας δίνουν έμφαση σε αυτό που λένε ή βλασφημούν για λόγους μαγκιάς. Δυστυχώς η βλασφημία εκτός από ασέβεια προς το Δημιουργό δείχνει και την τρομερή έλλειψη παιδείας που λείπει από αυτόν που βλαστημάει. Η βλασφημία είναι μια πολύ κακιά συνήθεια που όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να κόψουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι πίστη, υπομονή και προσπάθεια. Πέμπτη φιάλη. Και ο πέμπτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου και σκοτώθηκε η βασιλεία του και οι οπαδοί του δάγκωσαν τις γλώσσες τους από τον πόνο και βλασφήμισαν το Θεό για τους πόνους που είχαν και δεν μετανόησαν για τα έργα τους. Κάτι ανάλογο με την πρώτη φιάλη ισχύει και εδώ, μόνο που εδώ δεν αναφέρεται στους απλώς χαραγμένους αλλά και σε αυτούς που υποστηρίζουν τον Αντίχριστο με την αποδοχή των όρων του και των έργων του είτε πολιτικά, είτε προσωπικά, είτε και θρησκευτικά ακόμη. Όχι μόνο δεν μετανοούν οι ασεβείς, αλλά θα βλασφημούν το Θεό επιπλέον γιατί τους αρέσει να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Βλέπουμε στην κοινωνία μας ότι δεν υπάρχει το ενδιαφέρον προς το καταναλωτικό κοινό, αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση. Γι' αυτό υπήρξαν τρελές αγελάδες, διατροφή των κοτόπουλων και πουλερικών με κοπριά και κρέας και άλλα. Για να τα μεγαλώσουν και να τα πουλήσουν, τα είχαν μετατρέψει από φυτοφάγα σε πανφάγα, σαρκοφάγα, κοπροφάγα. Ό,τι ο Θεός με σοφία επίησε, ο άνθρωπος με άγνοια το καταστρέφει. Έκτη φιάλη. Όταν άδειασε ο έκτος άγγελος τη φιάλη του στον Εφράτη ποταμό, τότε αυτός ξεράθηκε ώστε να ετοιμαστεί ο δρόμος των βασιλιάδων που θα έρθουν από την Ανατολή. Και είδα από το στόμα του δράκου και του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη τρία ακάθαρτα πνεύματα σαν βατράχια. Ήταν δαιμόνια που έκαναν θαύματα για να εντυπωσιάσουν και να μαζέψουν τους βασιλιάδες της Οικουμένης και να τους οδηγήσουν στη μάχη της μεγάλης μέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Και τους μάζεψε αυτούς σε έναν τόπο που στα εβραϊκά ονομάζεται Αρμαγεδόν. Λέει ο Ιωάννης εδώ πως ο σκοπός του σατανά δράκου, του δυνατού οργάνου του Αντίχριστου στη γη και του ψευδοπροφήτη θα είναι η συσπήρωση των κυβερνήσεων του κόσμου για την τελική μάχη αναμέτρηση καλών και κακών στην περιοχή του Αρμαγεδόν. Αλίμονο σε αυτόν που δεν επαγρυπνεί και δεν ακολουθεί τον νόμο του Κυρίου. Έβδομη φιάλη. Και αδειάζοντας τον ουρανό την έβδομη και τελευταία φιάλη ο άγγελος, ακούστηκαν βροντές, αστραπές και φωνές δυνατές στον ουρανό και έγινε ο μεγαλύτερος σεισμός από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος. Και η πόλη η μεγάλη χωρίστηκε στα τρία και όλες οι πόλεις των εθνών έπεσαν και κάθε νησί χάθηκε και όλα τα βουνά εξαφανίστηκαν. Επίσης, πολύ μεγάλο χαλάζι έπεσε από τον ουρανό και οι άνθρωποι βλασφήμισαν τον Θεό γιατί η πληγή του χαλαζιού ήταν πολύ μεγάλη.
Ξαναβλέπουμε και στην 7η φιάλη ότι στο τέλος του κόσμου θα διαλυθούν σχεδόν όλα όσα γνωρίζουμε. Η γη θα συγκλονιστεί από πάρα πολύ μεγάλο σεισμό, το μεγαλύτερο της ιστορίας, και από χαλάζι, το οποίο ο Ιωάννης το ονομάζει ταλαντιαίο και εννοεί πολύ μεγάλο σαν το νόμισμα τάλαντο. Αυτό το χαλάζι σίγουρα υπονοεί αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Νομίζω ότι αυτές τις αλλαγές έχουμε αρχίσει να τις βλέπουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Όσο για τον τεράστιο σεισμό, ας ελπίσουμε να μην το ζήσουμε ποτέ, ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι επόμενες γενιές. Θα τελειώσουμε χωρίς άλλο σχόλιο, παρά μόνο αυτό από την Αποκάλυψη που δηλώνει για το Θεό. «Και άκουσα τον Άγγελο των Νερών να λέει, «Είσαι δίκαιος, Κύριε. Ναι, Κύριε, Θεέ Παντοκράτορα, οι κρίσεις σου είναι αληθινές και δίκαιες».